Λίγες ώρες μετά το πολύ νεκρό τροχαίο που πότισε με αίμα νέων ανθρώπων την άσφαλτο επί του ΒΟΑΚ στα Χανιά, χθες το βράδυ σημειώθηκε ακόμη ένα τροχαίο επί του ΒΟΑΚ λίγο πριν την έξοδο για το Γάζι. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μέθο 23χρονος οδηγός της μηχανής. Φωνάζουμε τόσα χρόνια για το ΒΟΑΚ. Έχετε δει τίποτα? Φωνάζουμε τόσα χρόνια για μείωση ταχύτητας στις πόλεις. Έχετε δει τίποτα? Φωνάζουμε τόσα χρόνια για τιμωρία αυτών των θαλασσιτάτων οδηγών που εγκληματούν καθημερινά στους δρόμους. Έχετε δει τίποτα? Τίποτα. Δυστυχώς για το θέμα αυτό τα αυτιά είναι κλειστά και στην κοινωνία και στην πολιτεία. Το ατύχημα συνέβη όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με την πίσω πλευρά ενός προπορευόμενου αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε μια 60χρονη γυναίκα. Ο 23χρονος έχασε τον έλεγχο και έπεσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα. Η οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε. Αυτό που παρατήρησα ήταν το μίνι μπας και το όχημα απέναντι. Μετά από πληροφορίες που έμαθα από επαγγελματίες συναδέλφους μου στα τουριστικά λεωφορεία που είναι ότι το όχημα το επιβατικό κινήθηκε στην απέναντι κατεύθυνση. Δεν υπήρχε το διάζωμα, ένα λάθος. Η προσπέραση στη διπλή γραμμή, δεύτερο λάθος. Υπήρξαν πολλά λάθη για να γίνει αυτό το θανατηφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος δεν φορούσε κράνος τη στιγμή του ατυχήματος, γεγονός που επιδείνωσε την κατάστασή του. Η μεταφορά του από το σημείο του ατυχήματος στο νοσοκομείο έγινε άμεσα, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη. Βρίσκεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου μας, πέρι πολλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Και μετά από την πρώτη αφυπνισή του θα δούνε και τη συμπεριφορά που θα έχει ο ασθενής προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση. Το φωνικό σημείο του τριπλού θανατηφόρου στον κόμβο του Γαλατά χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά αυξημένης επικινδυνότητας. Τα εικονοστάσια μαρτυρούν τη θλιβερή πραγματικότητα. Έχουν συμβεί πολλά. Σε εκείνο το σημείο, από ό,τι παρατήρησα και εγώ τώρα πλέον μετά, βλέπω πολλά εκκλησάκια, πολλά εικονοστάσια και έχει. Άρα έχουν συμβεί κι άλλα. Και έπρεπε από το πρώτο να ήδη οι υπεύθυνοι να έχουν κινητοποιηθεί για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να θυμίσουμε τρία και να είναι και ένα παιδί ακόμα το οποίο κινδυνεύει η ζωή του άμεσα. Είναι ότι χειρότερο μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Να χάνει τόσο βία, τόσο άδικα, ό,τι πιο πολύτιμο έχει. Τι να πεις, δεν υπάρχουν λόγια, δεν μπορείς να πεις κάτι. Μιλάτε τώρα σε άνθρωπο που το έχει βιώσει αυτό. Πιστεύετε ότι 20 χρόνια τώρα, κάθε φορά που ασχολούμαι και ακούω για τροχαία, έρχεται στη μνήμη μου αυτά που πέρασα εγώ. Τρεις οικογένειες νέων ανθρώπων αποχαιρετούν τα παιδιά τους που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή. Την ίδια στιγμή ο προβληματισμός για τις νεαρές ηλικίες που χάνονται στους δρόμους του νησιού γιγαντώνεται. Πρέπει να αρχίσουν να φοράνε ζώνη, κράνος και αυτό. Και τίποτα άλλο, άμα δεν φοράνε ζώνη, κράνος, να μην ανεβαίνουν καθόλου στα οχήματα. Γιατί πραγματικά δεν αξίζει, δεν έχουμε και καλούς δρόμους και είναι ακόμη χειρότερο το πρόβλημα. Δηλαδή θα πρέπει λίγο κι εμείς να αποκτήσουμε μια παιδεία οδηγική. Να βάζουμε τη ζώνη μας, ακόμα και σε μικρές αποστάσεις, το κράνος μας, γιατί οδηγώ και αυτοκίνητο και μηχανή. Από τότε που έκανα κοπέλια, άλλαξα. Νέοι οδηγοί υποστηρίζουν ότι νούμερο ένα κίνδυνος αναδεικνύεται η επικίνδυνη κατάσταση στους δρόμους, ωστόσο παράλληλα τονίζουν την ανάγκη για καλύτερη οδηγική διαπαιδαγώγηση. Και καλά μαγιά, χωρίς κράνος και ζώνη και έτσι, αλλά εντάξει, είναι κάτι σοβαρό το οποίο δεν είναι αστείο, ας πούμε. Δεν ξέρω, όποτε το βλέπω κι εγώ απορώ. Φαίνεται λίγο, δεν ξέρω, χωρίς λογική αυτό που γίνεται. Υποθέτω τα γλέντια πολύ φταίνε εδώ στην Κρήτη, με θύση. Αλλά και η νοοτροπία που λέτε, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να αλλάξει πάντως.